Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρη Δραγκάτη. Καλώ ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μα Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Παρακολουθώντα το τελευταίο διάστημα το χαρτοπόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του πρώην Μητροπολίτη Καλαβρίτων Αμβρόσιου και του νυν Μητροπολίτη Λαρίση Ιερώνιμου, θα έλεγα ότι είναι πλέον κοινή διαπίστωση αυτό που και άλλη φορά έχουμε πει μέσα από την Ελεύθερη Πένα. Ότι δηλαδή η Εκκλησία οδηγείται σε ένα σχίσμα. Οι εσωτερικές διαμάχες είναι πολύ ισχυρές που ασφαλώς και μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Αντί να μειώνεται η ένταση, από ό,τι φαίνεται αυξάνεται συνεχώς. Στην προκειμένη περίπτωση ο Μητροπολίτης Λαρίσης με πρόσφατη τοποθέτηση που είχε κάνει περί θεόσταλτου εμβολίου προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και εντός και εκτός εκκλησίας. Από ό,τι είδαμε μάλιστα ο ίδιος προσπάθησε μάλλον να το μαζέψει κάπως με την τελευταία επιστολή που απέστειλε λέγοντας πως δεν το είπε, ότι το εμβόλιο δηλαδή είναι θεόσταλτο. Δεν το είπα αυτό λεξί, αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη θεόσταλτο, αλλά κυρίες και κύριοι για να μην παίζουμε με τις λέξεις, γιατί νομίζω ότι πάμε, κάποιοι πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, να παίξουν δηλαδή με τις λέξεις, τι είπε ακριβώς, είπε αυτολεξή. Ο Θεός εδώ εκφράζεται με άλλον τρόπο. Δηλαδή μας έδωσε τα μέσα που μας προτείνουν οι υγειονομικοί και το εμβόλιο. Τι σημαίνει αυτό αγαπητοί μου φίλοι. Σημαίνει ότι τα μέσα που έχουν στείλει οι υγειονομικοί και το εμβόλιο, γιατί το είπε ο ίδιος, είναι θεόσταλτο είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι και δεν χωρά αμφισβήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Το αντιλαμβάνεστε πλήρως και για του λόγου του αληθές θα ήθελα να θυμηθούμε και το ηχογραφημένο πώς ακριβώς το είχε πει ο ίδιος. Εδώ ο Θεός εκφράζεται με άλλον τρόπο, δηλαδή μας έδωσε τα μέσα τα οποία μας προτείνουν οι υγειονομικοί και το εμβόλιο. Ο Θεός εκφράζεται με άλλον τρόπο, δηλαδή μας έδωσε τα μέσα τα οποία μας προτείνουν οι υγειονομικοί και το εμβόλιο και το εμβόλιο και το εμβόλιο. Μερικέ ακόμα παρατηρήσει, κυρίε και κύριοι, για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει ποικίλε αντιδράσει και πολλά σχόλια στο διαδίκτυο τα τελευταία 24 ώρα. Ο Μητροπολίτη Λαρίσης χρησιμοποιεί τη λέξη διχασμό, αναφέρεται στο κομμάτι αυτό και υπενθυμίζει τι είχε γράψει ο ίδιος το περασμένο καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, το μήνα Ιούνιο, για το θέμα δηλαδή του διχασμού, ότι δεν είναι υπέρ του διχασμού. Και αυτό που προκαλεί εντύπωση και πάρα πολλά ερωτηματικά, που θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να τα διαπιστώσει, παρακολουθώντας όλη την ειδησιογραφία και το τι ακριβώς έχει συμβεί είναι πως από τη μία λέει ότι δεν είναι υπέρ του διχασμού και από την άλλη ηρωνεύεται τον Αμβρόσιο. Υπάρχει μια δόση ηρωνίας ειδικά στο πρώτο κομμάτι, στην πρώτη παράγραφο της επιστολής του, της ανακοίνωσης αυτής που έβγαλε. Όποιος την διαβάσει μπορεί να πάει στο news12.gr για να τις διαβάσει όλες τις επιστολές. Νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να βγάλει το συμπέρασμα αυτό. Από τη μια δεν είναι υπέρ του διχασμού όπως λέει, από την άλλη ηρωνεύεται η ηρωνία, δεν είναι ένας καλός σύμμαχος όταν λες ότι δεν είσαι υπέρ του διχασμού. Αυτό είναι μια καθαρά προσωπική άποψη. Επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στους τελευταίους μήνες, ο Μητροπολίτης Λαρίσης έχει αλλάξει στάση. Οι τοποθετήσεις του είναι εντελώ διαφορετικές και αυτά που δηλώνει είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έλεγε το περασμένο καλοκαίρι, για παράδειγμα, σε μία άλλη αρθρογραφία εκείνη την περίοδο, που νομίζω ότι ήταν πιο ήπια και εντελώς διαφορετική. Έβλεπε τα πράγματα κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει από τότε έως τώρα για να έχουμε αυτή τη διαφορά στάσης που τον... Διακρίνει. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό που θα μπορούσε να ήταν η αιτία είναι ας πούμε τα χρήματα που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση στην ελληνική εκκλησία. Πραγματικά ειλικρινά δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό είναι η διαφορά αυτό που τον έχει αναγκάσει δηλαδή να τοποθετείται κάπως διαφορετικά επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Ωστόσο αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει πολύ έτσι, μεγάλος προβληματισμός και πολλές απορίες τους πιστούς οι οποίοι παρακολουθούν εμβρόνητοι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην επιστολή αυτή που έστειλε τώρα πρόσφατα ο πιτροπολίτης Λαρίσης λέει ότι το θέμα του εμβολίου δεν είναι θρησκευτικό θέμα. Από τη μια δεν είναι θρησκευτικό θέμα, όμως από την άλλη ο ίδιος εμπλέκει ξεκάθαρα το Θεό, το συνδέει ξεκάθαρα νομίζω, ακούσαμε πριν την ηχογραφημένη δήλωσή του, δεν χωρά αμφιβολία, συνδέει ξεκάθαρα με το θρησκευτικό κομμάτι αυτό το θέμα του εμβολίου. Δεν ξέρω γιατί το κάνει, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν αυτές οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις. Πραγματικά όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαπιστώσει κανείς πάρα πολύ εύκολα και να εκφράσει αυτά τα ερωτήματα τα οποία εκφράζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Σίγουρα και η στάση του Αμβρόσιου κυρίες και κύριοι θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ίσω είναι αρκετά επιθετική. Για να πάμε και στην άλλη πλευρά, για να μην κατηγορηθούμε ότι τα λέμε λίγο μονόπλευρα. Δεν είναι ο στόχο μα αυτό. Δεν θέλουμε να τα λέμε μονόπλευρα. Θέλουμε να βλέπουμε όλε τι πλευρέ. Ίσως κάποιο που θα ισχυριστεί αυτό το πράγμα να έχει δίκιο. Όμω από την άλλη, ελάτε στη θέση του Αμβρόσιου, ο οποίο βλέπει την Εκκλησία και ιδιαίτερα την ιεραρχία της Εκκλησίας, να κινείται προς περίεργες κατευθύνσεις σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα του εμβολιασμού και είναι κάτι το οποίο έχουν πει πάρα πολλοί και μάλιστα έχουν ξεχωρίσει τη θέση τους και άτομα εντός της Εκκλησίας έτσι έχουν ξεχωρίσει τη, θέ τη θέση τους από το γενικό πρόσταγμα της Ιεράς Συνόδου πάνω στο θέμα αυτού του κορονοϊού των εμβολιασμών και των περιοριστικών μέτρων. Τι να πει δηλαδή ο Αμβρόσιος παρακολουθώντας να συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία σε πολλούς προκαλούν πάρα πάρα πολλά ερωτηματικά όπως έχουμε πει πολλές φορές μέσα από το κανάλι μας κυρίες και κύριοι όσον αφορά τη στάση δηλαδή, τη συγκεκριμένη στάση, την επίσημη στάση, την επίσημη θέση εννοώ της Εκκλησίας. Θέλουμε όμως και τα δικά σας σχόλια όπως πάντοτε, τα περιμένουμε και για το συγκεκριμένο βίντεο. Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε, μην ξεχάσετε να μας κάνετε subscribe και βεβαίως το καμπανάκι γιατί έτσι ενημερώνεστε έγκαιρα και γρήγορα για τα καινούρια μας βίντεο. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε σύντομα.